Βασιλική Τσαρούχα. Πετάει την μπάλα στον αέρα. Πρώτη επίθεση, αφού ο Κουζέλογλου κέρδισε τον Ντελόριερ για το Λαύριο. Ντελόριερ εδώ θα κλέψει την πάσα του Κουζέλογλου στο πλάι για τον Κόλ τον Ρίτερα. Και στην άλλη πλευρά του γηπέδου το παιχνίδι θα σταματήσει με σφύριγμα. Για επαναφορά και επίθεση 14 δευτερολέπτων από την τελική γραμμή. Τελειώνει ο χρόνος, οι προσποιήσεις, έμεινε η μπάλα στα χέρια του Σαγίπ Πριτζέτ. Κουζέλογλου, ωραία χτυπάει στο close out και παίρνει το foul του Ντελόριερ. Ο Φλάγκ επανέφερε. Ο Κουζέλογλου και πάλι με τον Ντελόριερ. Τον σταματάει στα ίσα ο Ντελόριερ. Φοβερή άμυνα. Αγραβάνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου χωρίς σκορ ακόμα. Στο μάτς, Ντελόριερ. Λαντζεβάιν. Πάει για την άμυνα, αλλά δεν καταφέρνει κάτι καλό. Ο Φλάγκ όμως και το σούτ του Χάντερ ήταν απελπιστικά άστοχο. Στον εφηβιασμό το Λαύριο. Δεν μπορεί να σκοράρει ούτε ο Άρτζεϊ Κόλ. Μποχάιν. Ντελόριερ και το πρώτο κάρφωμα στο μάτς και το πρώτο καλάθι ταυτοχρόνως στο μάτς, 0-2. Εδώ. Χάντερ. Ρεμί Μάρτιν. Φλάγκα στο χωτρίποντο, Κουζέλογλου. Παρεβάλλεται ο Πριτζέτ. Μπάλα είναι και πάλι για το Λαύριο. Ο Μάρτιν πρωταθλητής στο NCAA με το Κάντσας. Εδώ επαναφέρει. Φλάγκ. Γερομιχαλός. Τον σταματάει με φάουλ. Ο Ντελόριερ. Πολύ αθλητικός, αλλά φορτώνεται γρήγορα με φάουλ ο βασικός ψηλός του Βαγγέλη Αγγέλου. Δεύτερο προσωπικό του νωρίτερα. Μία στις δύο βολές από τον Γερομιχαλό, αλλά ο Κουζέλογλου με καλό άλμα και με το ένα χέρι σπρώνει την μπάλα στο καλάθι της καρδίτσας. 3-2, Ντελόριερ, η πάσα χαμηλά. Πριτζέτ, πάσα έξω, Μποχάιν σε σούτ τριών πόντων, άστοχο. Ο Φλάγκ στο rebound, αυτός κατεβάζει από τον τελικό διάδρομο. Πασάρει στο πλάι, Γερομιχαλός, Κουζέλογλου. Σε δεύτερο χρόνο θα ευνηδιάσει το Λαύριο, καταπληκτική πάσα του Μάρτιν και ο Φλάγκ με το ανάποδο layup για το 5-2. Πανέμορφη πάσα. Ντελόριερ. Ίσως να του έγινε φάουλ εδώ. Το παιχνίδι συνεχίζεται.
Κουζέλογλου και ο Μιχαλός στη γωνία, αφύλακτος ο Φλαγ, ο Πλίζη εκτελεί, είναι άστοχος Κουζέλογλου, επιθετικό rebound και κερδίζει την κατοχή για το Λαύριο. Αλλαγή για την Καρδίτσα, ο Αθηναίου στη θέση του Χάντερ. Πέντε-δύο. Πάμε στον Τάκη Κουλουμπί, ο διαιτητής Ζαχαρής κάτι είπε προς τον πάγκο του Λαυρίου. Τι συμβαίνει, Τάκη? Ουσιαστικά... Κάποια λέιζερ, ναι. Ή κάτι άλλο. Κάτι έδειχνε σαν... Όχι, ουσιαστικά λέει... απευθύνθηκε, αν κατάλαβα καλά και εγώ, γιατί δεν ήμουν ακριβώς δίπλα για τις αντιδράσεις που υπάρχουν αυτό που είπες. Για λέιζερ μου φάνηκε και εμένα, θα το μάθουμε τώρα, θα το εξακριβώσουμε στην επόμενη. Ή προειδοποίηση για τεχνική ποινή αν σηκώνονται οι συνεργάτες του Χρήστου Σερέλη. Ένα από τα δύο πρέπει να ήταν. Αυτό το στο ούτως ή άλλως και πιο πριν. Και είναι πιο πριν, ναι. Γιατί βλέπω σηκώνονται, ναι, ναι, συχνά πυκνά οι συνεργάτες. Υπάρχει άγχος. Και γι' αυτό σηκώνονται οι συνεργάτες του Χρήστου Σερέλη. Ένας όμως πρέπει να είναι όρθιος. Καλάθι και φάουλ για το έμεσο τρίποντο και το 8-2. Ο RJ Cole δίνει προβάδισμα 6 πόντων στο Λαύριο Αθηναίου. Πριτζέτ θα το πάρει το ενδιάμεσο σουτ και θα ευστοχίσει 8-4. Μετά το κάρφωμα του Ντελόριερ, που ήταν και το πρώτο καλάθι στο μάτς, τώρα σκοράρει για δεύτερη φορά η Καρδίτσα με τον Πριτζέτ. Γερομιχαλός, Κόουλ. Καταπληκτική πάσα, εξαιρετική προσποίηση, φάουλ του Μποχάιμ. Οι διαιτητές το σκέπτονται, μήπως πρέπει να αναβαθμίσουν αυτό το φάουλ. Η πάσα ήταν καταπληκτική, η προσποίηση έξυπνη, απλό φάουλ αποφασίζουν. Δύο βολές για τον Πέτρο Γερομιχαλό, τον αρχηγό του Λαυρίου. 8-4, 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Ο Χάντερ βιάστηκε να μπει Τάκη Κουλουμπί. Ενώ δεν είχε εκτελέσει τη δεύτερη βολή ο Γερομιχαλός. Και, του... και παρά λίγο τεχνική ποινή. Και γι' αυτό οι φωνές του Βαγγέλη Αγγέλου. Ακριβώς, ακριβώς. 2-2. Και τώρα έχει δικαίωμα για αλλαγή. Παντού υπάρχουν κανόνες όμως. 14. Στη θέση του Μποχάιν. Χάντερ. Πριτζέτ. Ποστάρει τον Φλαγ. Πριτζέτ γυρίζει με το ένα χέρι. Ευστοχή. 16-4 πόντους. Κατεβάζει την διαφορά και πάλι στους 4 η Καρδίτσα. Κόουλ με τον Αθηναίο. Άμυνα ζώνης. Άμυνα ζώνης από την Καρδίτσα. Ο Φλαγ από την baseline. Κλείνεται από δύο, αδύνατη πλευρά, Γερομιχαλός προσποίηση, επανατοποθέτηση, άστοχος του τριών πόντων, καλό μπλοκάουτ και rebound του Ντελόριερ. Ο Ντελόριερ θα κατεβάσει και την μπάλα. Και τώρα ο Αθηναίου, αλλά κάνει λάθος πάνω στο σκρίνι ο Ντελόριερ. Τρίτο προσωπικό φάουλ, πριν συμπληρωθούν 5 λεπτά στον αγώνα. Είναι υποχρεωμένος πλέον ο Βαγγέλης Αγγέλου, κοιτάξτε εδώ τη φάση. Είναι υποχρεωμένος να τον αποσύρει, είναι ο βασικός ψηλός του. Πριν από το πεντάλεπτο. Με 3 φάουλ θα πάει στον πάγκο. Και έρχεται στον αγώνα ο Γκάμπροφσεκ. Λέγαμε ότι και αυτός είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Αλλά χωρίς τον Μπέιτμουντ, χωρίς τον Γόντικα, δεν θα μπορούσε να απουσιάσει πλέον και αυτός. Ο Γόντικας έφυγε από την ομάδα. Πάμε στον Τάκη Κουλουμπί. Ναι, Τάκη. Ό,τι έγινε νωρίτερα στον πάγκο του Λαυρίου γίνεται τώρα και στον πάγκο της Καρδίτσας. Μία παρατήρηση για το ότι σηκώνονται συνεχώς και διαμαρτύρονται οι θύνοντες. Πάλι σε άμυνα ζώνης η Καρδίτσα. Γερομιχαλός θα την τιμωρήσει με σου τριών πόντων. Και αφού η μπάλα αναπήδησε μία-δύο φορές για να πέσει στο καλάθι των φιλοξενούμενων.
Στατιστική υπηρεσία έχει μετρήσει τρίποντο. Οι διαιτές δείχνουν στη γραμματεία για δύο. Τώρα διορθώνεται το σκορ. Σωστό. Το διορθώνω και εγώ. Πατούσε προφανώς ο Γιώργος Μιχαλός. 12-6. Δίποντο λοιπόν. Στου δρόμου τα μισά για την πρώτη περίοδο. Ωραία συνεργασία. Καλάθι και φάουλ. Ο Χάντερ τη δημιουργία. Ο Γκάμπροσεκ το τελείωμα. Ξανά. ...12-8 και μία βολή και νωρίτερα πατάει λίγο, αλλά πατάει σουτ δύο πόντων λοιπόν. Στο μεταξύ υπάρχει time out, επιστρέφουμε. ...12-8, 4:52 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Είπα ότι στη μεγάλη κατηγορία ο μακροβιότερος ο Σερέλης. Βεβαίως υπάρχουν και στις μικρότερες κατηγορίες παρόμοιες περιπτώσεις. Στο ψυχικό, στην Ερυθρέα, προπονητές πάνω από δύο δεκαετίες. Πάμε στον... Τάκη Κουλουμπή, Τάκη. Οδηγίες από τους δύο προπονητές. Καταρχήν από πλευράς Σερέλη, ιδιαίτερη προσοχή στον φλαγ για το μαρκάρισμα του Πριτζέτ, ενώ ζήτησε και από τους δύο άλλους περιφερειακούς, τον Γκολ και τον Μάρτιν, στην άμυνα που θα παίξουν πάνω στον Αθηναίο να μην παίρνει την μπάλα, το λεγόμενο deny, ώστε να μην φτάνει η μπάλα εύκολα στα δικά του χέρια. Από πλευράς Αγγέλου, μετά το πρόβλημα που προέκυψε με τον βασικό του center, θέλει μπάλα να πάει στα χέρια περισσότερο του Πριτζέτ στο πρώτο σύστημα που σχεδίασε μετά την επαναφορά. Γκάμπροψεκ με το έμεσο τρίποντο 12-9. Λέγαμε για το ψυχικό, Ρεμεντέλα Σνίκη για τον πανελευθερικό, Κουκουλής έτσι για την ιστορία. Πάντα σε άμυνα ζώνης η καρδίτσα. Αστόχησε ο Κόουλ. Το rebound για τους φιλοξενούμενους. Ο Αγραβάνης για τον Χάντερ. Ο Αθηναίου χαμηλά για τον Πριτζέτ. Άλλο ένα αποστάρισμα με τον Μάρτιν έπαιξε. Και τον κερδίζει εύκολα τον πρωταθλητή του NCAA. Για το 12-11. Κόουλ, χαμηλή η πάσα. Λάθος προς τον Κουζέλογλου. Χάντερ. Αγραβάνης σε λάθος βήμα και με το χέρι απλωμένο προς τα πίσω έπιασε την μπάλα. Δεν βγήκε ευνηδιασμός, αλλά ουδέν κακόν αμυγές καλού για την ομάδα του Αγγέλου. Τρίποντο από την αδύνατη πλευρά για τον Γιάννη Αθηναίου. 0-5 τα τρίποντα για το Λαύριο. 1-4 για την Καρδίτσα που προσπερνάει 12-14. Και Θοδωρή Ζάρας για να λυθεί το πρόβλημα με το μακρινό σούτακι Κουλουμπιέ. Ακριβώς, είναι και καιρό που έλειπε ο Ζάρας. Είναι κάτι που χρειάζεται το Λαύριο και αμέσως τον επεστράτευσε ο προπονητής. Στη θέση του Μάρτιν. Κόουλ, φλάγκα. Σκριν από τον Κουζέλογλου, σου τριών φόρτων και φάουλ. Πολύ μεγάλο καλάθι. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σάβιον. Φλάγκα. Εδώ, μετά το σκριν του Κουζέλογλου, προσπαθεί στο τέλος να βγάλει άμυνα πάνω του ο Πριτζέτ. Και τρίποντο και φάουλ και τρίποντο και συμπληρωματική βολή. Σε μια φάση μπορεί να πάρει 4 πόντους, από μια φάση μπορεί να πάρει 4 πόντους το Λαύριο. Και 16-14. Γκάμπροσεκ, Αθηναίου από την baseline, φάουλ, χαμηλά, δείχνει την παράβαση η κυρία Τσαρούχα και κοιτάζει πίσω και στη γωνία, στο τέλος του πάγκου της καρδίτσας, κάποιος
από τα μέλη που συνοδεύουν την αποστολή πρέπει να είπε κάτι, γιατί έδειξε ότι και να έμπαινε δεν θα μετρούσε. Βλέπετε εδώ τη χαρακτηριστική κίνηση. Φεύγει το πλάνο, φεύγει η κάμερα, αλλά μετά γύρισε και κάτι ήθελε να δει. Προφανώς ποιος της μίλησε, αλλά συνέχισε χωρίς να καταλογίσει οτιδήποτε ή να κάνει κάποια παρατήρηση. 16-14, θυμίζω ότι τις προάλλες της άλλα Νίκος Γκάλης του Αλεξανδρίου είχε διακόψει προσωρινά το μάτς. Κουζέλογλου στη γωνία. Κόουλ κοιτάζει που πατάει, εκτελεί αστοχή. Πριτζέτ το rebound και αμέσως εφηνδιασμός. Χάντερ, goal foul. 16 όλα και μία βολή. Γρήγορος ο ρυθμός του παιχνιδιού. Να και ο Ιωσήφ Κολοβέρος μπαίνει στη θέση του RJ Cole. Και νωρίτερα ο πετυχημένος πρωτεύων εφηνδιασμός της καρδίτσας. Έμεσο τρίποντο, νέο προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους, 16-17. Κολοβέρος σπάει την πίεση. Κουζέλογλου από τη γωνία το ζήγησε, αλλά αστόχησε. Φάουλ από το Ζάρα πάνω στον Πριτζέτ. Και ο Γκρέι. Στην πεντάδα του Λαβρίου. Καρδίτσα επανέφερε. Χάντερ. Γκάμπροσεκ δίνει το σκριν. Ο Χάντερ πασάζει στον Πριτζέτ, αυτό στο χαμηλό post, τον Γκάμπροσεκ που θα σκοράρει για το συν 3 της ομάδας του Βαγγέλη Αγγέλου, 16-19. Γκρέι. Φλαγ. Πατώντας. Αστοχή. Ο Γκρέι θα βγάλει την μπάλα εκτός. Είδαμε για λίγο στην άκρη του πλάνου και τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Είναι παρατηρητής στο σημερινό παιχνίδι, τον κύριο Στέλιο Κουκουλεκίδη. Ενώ ο Φλάγκα πήγε στον πάγκο για τους γηπεδούχους. Αθηναίου τώρα για την Καρδίτσα που προηγείται με 3. Πάλι ποστάρει ο Πριτζέτ πριν τελειώσει τη φάση, φάουλ, αλλά αυτό έχω την εντύπωση και αν δεν έχει γίνει κάποιο λάθος ότι είναι το 5ο του Λαβρίου, συνεπώς υπάρχουν βολές για την Καρδίτσα. Πρώτο του Κόουλ. Πέμπτο του Λαβρίου. Και βολές για τον Σαγίδ Πριτζέτ. Πριτζέτ. 16-21. Ο Πριτζέτ είναι πρωταγωνιστής. Βασίζει πολλά στο δικό του παιχνίδι, στο low post. Με τα ποσταρίσματα ο Βαγγέλης Αγγέλου μέχρι στιγμής. Ζάρας, πάσα στη γωνία. Γκρέι από την baseline, δεν πέρασε η πάσα του. Ο Κουζέλογλου έβγαλε την μπάλα, λένε οι διαιτητές. Εδώ είναι η φάση. Στο close out, ο Γκρέι. Πάσα στον Κουζέλογλου. Δεν είμαι σίγουρος ποιος έβγαλε την μπάλα.
από αυτό το πλάνο. Αν έχουμε κάποιο άλλο replay, καλώς. Γκάμπροξεκ δεν εκτέλεσε. Τώρα γυρίζει, πετάει την μπάλα. Προσπάθεια με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Άστοχη, αλλά δεν μπόρεσε στον εμφυλιασμό ο Κολοβέρος. Θα τα καταφέρει. Σε δεύτερο χρόνο ο Κουζέλογλου. 18-21. Πάλι ποστάρει ο Πριτζέτ, τώρα γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, ξαναπέζει με πλάτη, φάουλ. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Έχει δοθεί φάουλ νωρίς. Και δύο βολές. Σιρίλ Λαντζεβάιν, αντί Κουζέλογλου. Γκάμπροβσεκ για την καρδίτσα στα 32 δευτερόλεπτα. Το 23. Φάουλ πάνω στο σκριν. Αλλαγή κατοχής. Πρώτο φάουλ του Λαντζεβάιν. Χάντερ, ένα βήμα πίσω, η εκτέλεση είναι σου τριών πόντων. 18-26 και τέλος ο πρώτος δεκαλέπτου στο Λαβριό. Με την καρδίτσα να προηγείται με 8 διαφημίσεις και τα ξαναλέμε σε λίγο. Στο Λαβριό, μην φοβάστε να τον αντιμετωπίσετε, μας έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα. Παίξτε τον σωστά με τις αλλαγές όπως το έχουμε εξηγήσει. Παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι για το Λαβριό και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και αυτή η διαφορά των 8 πόντων. Σε θέση 4 ο Πριτζέτ. Χάντερ, ένα βήμα στο πλάι, άστοχο τρίποντο. Κόουλ, λάθος πάσα, deflection από τον Αγραβάνη. Χάντερ πέρασε από την άμυνα του Ζάρα, υψώνει και καλάθι από τον Πριτζέτ. Σας είπαμε, είναι πρωταγωνιστής, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από την πλευρά της καρδίτσας που προηγείται με 10 για πρώτη φορά. 18-28. Σου τριών πόντων, άστοχο. 1-9, φάουλ όμως. Στη διεκδίκηση του rebound από τον Γκάμπροβσεκ. Πάνω στον Λαντζεβάιν, με τον οποίο διεκδίκησαν αυτή την κατοχή. Ο Κολοβέρος στην επαναφορά. Κολοβέρος πάει μέχρι το lay-up, θα στοχίσει ο Πριτζέτ και ο Αθηναίου τρίποντο στον ενδιασμό, άστοχο. Ο Γκρέι πήρε το rebound για το Λαβριό που δεν μπορεί να σκοράρει ακόμη από την περίμετρο. Μόλις ένα τρίποντο σε 9 προσπάθειες. Κόουλ, Κολοβέρος, Ζάρας. Γι' αυτό μπήκε, αλλά δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτός. Επιθετικό rebound των γηπεδούχων. Κολοβέρος, Κόουλ, νέο τρίποντο. Ούτε τώρα. Τρομερή αστοχία για τους παίκτες του Χρήστου Σερέλη. Και φοβερές οι μονομαχίες
για κάθε κατοχή. Ο Φλακ επιστρέφει για το Λαύριο στη θέση του Κόουλ. 1-11 τρίποντα για το Λαύριο που είναι 10 πόντους πίσω. Ο Αγραβάνης χρειάζεται μερικές ανάσες. Ο Μποχάιμ γύρισε και πάει στο μαρκάρισμα του Φλαγκ. Φλαγκ, νέο σου τριών πόντων για τον γηπέδο του Σπόρα. Δύο στα 12 και 21-28. Και τα δύο τρίποντα του Λαβρίου τα εύστοχα ο Σάβιον Φλαγκ. Γκάμπροφσεκ δεν μπορεί να απαντήσει. Ζάρας. Ζάρας. Την baseline σταματάει την τρίπλα. Ο Λοβέρος. Και πάλι από την baseline αδύνατη πλευρά. Φλαγκ. Ζάρας. Με υπομονή. Επιθετικό φάουλ όμως. Εδώ είναι η φάση. Στήθηκε έξυπνα ο Πριτζέτ. Πολύ γρήγορα έκανε τα τρία φάουλ ο Ζάρας και κάθεται στον πάγκο. Ο Μάρτιν επέστρεψε. Το ίδιο και ο Αγραβάνης μόλις πήρε μερικές ανάσες. Ο Μποχάιν στον πάγκο. Χάντερ. Τάντερ. Γκάμπροψεκ. Αγραβάνης και ερχέρι για τον Αθηναίου. 5 δευτερόλεπτα για την καρδίτσα. Αθηναίου πήγε και ρόλ με τον Γκάμπροψεκ. Αθηναίου. Αγραβάνης στη λήξη του χρόνου. Έρμπολ. Το 2 λέει ο Χρήστος Ερέλης για να δούμε ποιο είναι αυτό το σύστημα. Figure 8 στην αρχή. Ο Μάρτιν pick and roll με τον Λατζεβάιν. Ξανά ο Μάρτιν που άλλαξε με τον Κολοβέρο. Δοκιμάζει από την κορυφή για 3. Άστοχος. Καλή άμυνα του Μάρτιν. Έκλεψε. Φλάγκα. Προστατεύει την μπάλα και καθόλου τον. Πλησιάζει το Λαύριο. Κόβει την διαφορά των 10 πόντων στη μέση. Ξανά. 23-28. Από το 18-28. Αγραβάνης, Αθηναίου. Γκάμπροσεκ, το σκριν. Αθηναίου, ένα βήμα στο πλάι. Η εκτέλεση δεν είναι καλή. Εύκολο rebound του Λαντζεβάιν. Ο Γκρέι έδωσε για τον Κολοβέρο. Αυτός παίρνει φάουλ από τον Τριτζέτ. Γιώργο Μιχάλος ξανά στον αγώνα στη θέση του Λαντζεβάιν. Ο Αθηναίος στον πάγκο με το νούμερο 16 ο Θανάσης Τσούκας εδώ για την καρδίτσα. 6 και 18 για το ημίχρονο. 23-28. Ο Φλαγκ στην επαναφορά για το Λαύριο. Μάρτιν. Γερομιχαλός για 3. Όχι. Ο Πριτζέτ, ο μακρινό rebound και αμέσως ευνηδιασμός της καρδίτσας. Πριτζέτ κόπηκε από τον Γερομιχαλό. Διορθώνει ο Αγραβάνης. 23-30. Λάθος από τον Γκρέι. Έκλεψε ο Αγραβάνης. Πριτζέτ, Τσούκας, Αγραβάνης. Δεν βγήκε ευνηδιασμός. Τσούκας, Αγραβάνης για 3. Όχι. Ο Πριτζέτ πάει για το επιθετικό rebound. Υπάρχει φάουλ.
Νέα αλλαγή για την Καρδίτσα στη θέση του Αγραβάνιο Μποχάιμ. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. 5,5 λεπτά για το ημίχρονο. Λαύριο 23, Καρδίτσα 30. Ο Τσούκας στην επαναφορά. 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση των φιλοξενούμενων. Τριτζέτ. Αδύνατη πλευρά. Ντελόριερ που γύρισε στο μάτς. Άστοχος. Ψηλότερα από όλους ο Γκρέι για το rebound. Κολοβέρος. Δεν μπορεί να περάσει το Χάντερ. Αλλάζει πλευρά. Φλάγκ. Φλάγκ για το τρίτο του τρίποντο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι ο μόνος που σκοράρει πίσω από τη γραμμή των 6.75. 3 στα 15 για το Λαύριο και τα 3 εύστοχα από τον Φλάγκ που έχει 3 στα 5. 26-30. Το Λαύριο πλησιάζει στους 4. Πριτζέτ. Μποχάιν. Με τον Γιώργο Μιχαλό θα πετύχει το καλάθι. 26-32. Χωρίς καλή ισορροπία ο Μποχάιμ νωρίτερα, ωστόσο σκόραρε. Κολοβέρος. Μάρτιν πέρασε την άμυνα, μπορούσε τον goal foul εδώ, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Ενώ είχε ακουστεί και το σφύριγμα. Θα μετρούσε δηλαδή αν έμπαινε η μπάλα στο καλάθι. 26-32. Τώρα δύο βολές. Ξανά. Σε κακή θέση άμυνας το σώμα του Τσούκα. Τον πέρασε εύκολα. Ο Μάρτιν. Που αξιοποιεί την πρώτη βολή. 27-32. Δύο στις δύο. 28-32. Ξανά στους 4 η διαφορά και Χάντερ. Παρά λίγο να κλέψει ο Κολοβέρος. Μποχάιν με το φλάγκ. Τσούκας. Ντελόριερ. Ξανά Τσούκας από την baseline. Κόβεται ψηλά αλλά μετράει το καλάθι. Ο Ζαχαρής, ο δεύτερος διαιτητής αναμέτρησης, λέει ότι η μπάλα ήταν στην κάθοδο. Εδώ είναι η φάση. Οι διαιτητές θα το συζητήσουν. Τάκη Κουλουμπή. Θα πλησιάσουν να το δουν. Αν και σε ένα πρώτο πλάνο που είδαμε εμείς, νομίζω ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι του Λαυρίου. Θα το εξετάσουν τώρα. Και τρεις, κυρία Τσαρούχα, κυρίως. Έχει κάνει challenge ο Χρήστος Ερέλης, Τάκη. Έχει δικαίωμα να κάνει κάθε προπονητής ένα challenge σε όλο το μάτς. Το ξοδεύει τώρα, γιατί είναι καλάθι που μετράει και δεν ξέρεις, μπορεί να κρυθεί στο ένα σου το μάτς. Συνήθως οι προπονητές κρατάνε το challenge για το τελευταίο λεπτό. Αλλά μπορεί να είναι καθοριστική αυτή η φάση, γιατί ήταν οριακή. Αν ήταν δηλαδή στο υψηλότερο σημείο η μπάλα ή αν είχε αρχίσει καθοδός της προς το καλάθι. Ο Χρήστος Ερέλης από τη γωνία που βρισκόταν είδε ότι το κόψιμο ήταν κανονικό. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν και οι διαιτητές. Είναι goaltending ή όχι. Πάτησε γερά, σηκώθηκε ο Γκρέι. Σταμάτησε την πορεία της μπάλας. Και οι διαιτητές πρέπει να αποφασίσουν, Τσαρούχα και Ζαχαρής, αν η μπάλα ήταν στην κάθοδο ή αν ήταν στο ψηλότερο σημείο της. Εδώ ο κύριος Θεόνας, Τάκης Κουλουμπής. Δεν θα μετρήσει το καλάθι, δικαιώνεται το Λαύριο και η μπάλα θα δοθεί τζάμπολ
Γιατί νομίζω φάνηκε ότι και στην άνοδο ήταν και δεν είχε χτυπήσει το ταμπλό τα δύο πράγματα που κοίταξαν οι διαιτητές. Και τι λέει το βελάκι Σπύρο Δαγκλή, αν μπορεί να μας βοηθήσει η κάμερα. Εδώ είναι η φάση. Μάλιστα. Είδαν αυτά τα replay οι διαιτητές. Τα είδαν, τα ξαναείδαν και αποφάσισαν ότι καλώς έκανε challenge ο Χρήστος Ερέλης. Δεν μετράει το καλάθι. 28-32. Και το βελάκι έδειξε Λαύριο που επανέφερε. Κολοβέρος με το Χάντερ. Ανεβαίνει ο Γκρέι για να δώσει το screen. Αμήνα ζώνης για την καρδίτσα. Μπερδεύτηκε ο Μάρτιν. Τώρα κυκλοφορούν την μπάλα. Κολοβέρος. Γερομιχαλός πάει προς τα μέσα. Φάουλ. Πέμπτο ομαδικό για το Λαύριο. Αν είναι του Ντελόριερ, που αυτός ήταν στη φάση, είναι το τέταρτο προσωπικό του. Ναι. Η αντίδραση του Βαγγέλη Αγγέλου, ο Ντελόριερ του λέει να μην τον αντικαταστήσει, αλλά δεν νομίζω πως θα τον ακούσει. Ασφαλώς και δεν θα τον ακούσει. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τα νοήματα που κάνει, τις χειρονομίες που κάνει ο Ντελόριερ. Κανένας προπονητής στον κόσμο δεν θα κρατούσε το βασικό του σέντερ με 4 φάουλ στο παιχνίδι, και ενώ θέλουμε 4 λεπτά για να τελειώσει, όχι ο αγώνας, για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Τι ζητάει ο Βαγγέλης Αγγέλου, Τάκη Κουλουμπή. Μετά την εκτέλεση της πρώτης βολής σηκώθηκε και ζήτησε challenge που δικαιούται και ο ίδιος. Αλλά μάλλον άρχισε αυτό που λέει τώρα. Challenge για να δουν οι διαιτητές ποιος έκανε το φάουλ. Ναι, ναι, ακριβώς. Για να μην χρεωθεί το φάουλ στον Ντελόριερ. Ήταν καθυστερημένη όμως για τη δράση έτσι κι αλλιώς. Τεχνική ποινή στον προπονητή της καρδίτσας από την κυρία Τσαρούχα. Είσαι πιο κοντά, Τάκη. Ακριβώς. Συνεχίστηκε και διαμαρτυρήθηκε. Επειδή συνέχισε τις διαμαρτυρίες. Για να δούμε ποιος έκανε το φάουλ καταρχάς. Εδώ είναι. Ναι, δεν υπήρχε άλλο στη φάση. Ο Ντελόριερ χρεώθηκε το φάουλ. Δεν υπήρχε αμφισβήτηση στη φάση. Και με τη βολή της τεχνικής ποινής 31-32. Με αυτά και με αυτά το Λαύριο πλησίασε εκεί που έχανε με 10. 18-28, 31-32 στον έναν. Τσούκας από την αδύνατη πλευρά, στοχή, ο ίδιος όμως το rebound. Χάντερ από την κορυφή της επίθεσης για 3. Μεγάλο καλάθι. Τρίποντο ψυχολογίας για την καρδίτσα. 31-35. Μάρτιν μετά την προσποίηση, ο Τσούκας κοντά του, η Σταυρωτή. Στέκεται, εκτελεί, είναι άστοχος Γκάμπροφσεκ στο εύκολο rebound. Χάντερ, φάουλ από τον Κολοβέρο, τρίτο ομαδικό για το Λαύριο. Ετοιμάζεται ο Αθηναίου, ετοιμάζεται και ο Κόουλ. Αθηναίου για την καρδίτσα, Κόουλ για το Λαύριο. Τσούκας στον πάγκο για την καρδίτσα, Κολοβέρο στον πάγκο για το Λαύριο. Τώρα η συζήτηση του Βαγγέλη Αγγέλου με την Βάστο Τσαρούχα. Η κουβέντα συνεχίζεται. Όλοι! 31-35. Αθηναίου, Γκάμπροφσεκ. Κλέβει αλλά δεν ολοκληρώνει ο Μάρτιν. Χάντερ, 5 δευτερόλεπτα. Οι τρίπλες, ο Μποχάιμ πάει κοντά στο καλάθι, δεν σκοράρει. Καλή άμυνα του Γκρέι που μαζεύει και το rebound. Μάρτιν από τον κεντρικό διάδρομο. Ευνηδιασμός των κυπεδούχων. Κόουλ για 3, μάλιστα. Τρίποντο στον ευνηδιασμό. Πολύ καλή επίθεση έπειτα από μια καταπληκτική άμυνα για το Λαύριο. 4 στα 16 τρίποντα. Το ντέρμπι στον πόντο
34-35. Εδώ κοιτάξτε. Σταματάει το Μποχάιμ ο Γκρέι. Παίρνει και το rebound και αμέσως ο εφηβιασμός για το τρίποντο. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Ένα ξέσπασμα στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Σηκώθηκε ο Γιάννης Μπουρούσης από το πλάι που παρακολουθούσε το παιχνίδι μετά τον πάγκο της ομάδας του και πριν αρχίσει τις οδηγίες Τάκη Κουλουμπή, ο Βαγγέλης Αγγέλου, τι είπε αυτό που... ο παλέμαχος διεθνής άσος και νυν πρόεδρος της ομάδας. Στο κεντρικό νόημα θέλοντας να ψυχώσει τους παίκτες, για να μην μεταφράσουμε όχι ακριβώς, αυτό λέξη. Για, όχι, ναι, το κόβει λόγω Κρυσία. Όχι ακριβώς για να τους εψυχώσει, αλλά για να τους βάλει στη θέση τους, να το πούμε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Πες τα εσύ. Πιστεύω συνδυάζει και τα δύο. Ότι πώς πρέπει να, το βασικό είναι ότι πρέπει να παίξουν σωστά την επίθεση. Παίξτε γιατί... σωστά, σταματήστε να μιλάτε στους διαιτητές. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, είχες ανοιχτό το μικρόφωνο, γι' αυτό έγινα αθελά μου ότι ακουστείς. Μπριτζέτ, κόβεται, αλλά με φάουλ. Είναι δύο βολές, 34-35 και λογικά έτσι θα πάει το μάτς μέχρι το τέλος. Νωρίτερα η Καρδίτσα προηγήθηκε με 10, αλλά το Λαύριο αντέδρασε. Ο Μπριτζέτ... που παίρνει πολλές επιθέσεις στη γραμμή τώρα για δύο βολές. Έξω η πρώτη, 34-35. Μία στις δύο, 34-36. Μάρτιν αστόχησε με το lay-up. Μπριτζέτ, πανταχού παρών, κατεβάζει την μπάλα. Μπριτζέτ με τον Κόουλ. Επιθετικό φάουλ, έπεσε στην παγίδα του. Πήγε για το Eurostep, άργησε, περίμενε ακροβολισμένος ο Αθηναίου. Και εδώ, κοιτάξτε, πάει να τον περάσει καταρχάς. Μετά αποφασίζει να πασάρει. Εδώ υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ και αποσύρεται. Στο μεταξύ υπάρχει time out που καλεί ο Χρήστος Ερέλης. Σε ένα λεπτό και πάλι μαζί. Όσο διαρκεί το time out, να σας πούμε ότι ο ΕΣΑΚΕ ως γνωστόν γιορτάζει τα 30 χρόνια επαγγελματικού μπάσκετ. Το καινούργιο είναι ότι δημιουργεί ψηφιακό Hall of Fame για την Basket League και θέλει να αναδείξει με τη βοήθεια τη δική σας, με τη βοήθεια των φιλάθλων, δηλαδή τους πρώτους 30 αθλητές στα χρόνια του ΕΣΑΚΕ, στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος από το 1992. Οι πρώτοι 30 πρωταγωνιστές που θα αναδειχθούν από την ψηφοφορία του φιλάθλου κοινού θα τιμηθούν στην ανάπαυλα του κεντρικού αγώνα του 25ου All-Star Game. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε All-Star Game στον Νίκος Γκάλης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Θα είναι μια συγκινητική τελετή για το ελληνικό Hall of Fame. Θα ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις από το πρόσφατο παρελθόν του ελληνικού μπάσκετ. Το παιχνίδι ξανάρχισε μετά το time out. Ο flag για το τέταρτο προσωπικό του σουτ τριών πόντων. Και με αυτό έχει 4 στα 6, φτάνει τους 17. Βάζει το Λαύριο μπροστά, 37-36. Ωραία ενέργεια και καλάθι του Χάντερ με το φλότερ για να ξαναπάρει το προβάδισμα η Καρδίτσα. Τάκης Κουλουμπής. Παράπονα τώρα από το Σερέλι, αν και η επίθεση που σχεδίασε βγήκε ακριβώς με τον τρόπο που την είχε σχεδιάσει με το τρίποντο του Φλαγ. Αυτό που τον πείραξε περισσότερο είναι το εύκολο καλάθι που τρώει η ομάδα του στο τελευταίο διάστημα. Ωραία κυκλοφορία, repositioning από τον Κόουλ, άστοχο τρίποντο. Rebound από ποιον, από τον Μποχάιμ τελικά μετά από αρκετές καραμπόλες. Πασαμερίσκο στον Χάντερ που περνάει την άμυνα του Κόλ και του Κουζέλογλου. Ευθυδιασμός με τον Αθηναίου για την Καρδίτσα που πάει από την baseline. Δεν τελειώνει με ανάποδο lay-up. Τον προλαβαίνει ο Γερονικαλός. Αθηναίου ένας εναντίον ενός προσποιείται. Φοβερή πάσα και Αγραβάνης
δείχνει τον Αθηναίου για την ιδανική συνεργασία τους. 37 το Λαύριο, 40 η Καρδίτσα. Αυτή ήταν η ένατη ασίστ για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Κουζέλογλου στο close out, foul του Χάντερ, είναι βολές. Πολύ ωραίο παιχνίδι, εναλλαγές στα συναισθήματα, όπως εναλλάσσεται και το προβάδισμα στο σκορ για τις ομάδες. Τώρα ο Χρήστος Ερέλης δίνει ανάσες στον Κόουλ και τον Γερομιχαλό. Ο Γκρέι επιστρέφηκε για πρώτη φορά ο Πυλάβιος. 37-40, 44 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο Λαύριο. Ένα μεγάλο ντέρμπι μεταξύ δύο ομάδων που είναι στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Μία νίκη η Καρδίτσα, καμία το Λαύριο. Κουζέλογλου πέταξε στο καλάθι των Αχρήστων την πρώτη βολή. Σοφοκλής Πυλάβιος έχει έρθει να δει το γιο του. Είναι γνωστό ότι είναι φίλος του μπάσκετ, παρότι ασχολήθηκε περισσότερο παραγωγικά με το ποδόσφαιρο. Υπήρξε και πρόεδρος Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. 38-40 στα 44 δευτερόλεπτα. Νέο time out, νέα μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Νωρίτερα σας είπαμε για το ελληνικό Hall of Fame που δημιουργεί ο ΕΣΑΚΕ. Μπορείτε να ψηφίζετε. Το All-Star Game επιστρέφει μετά από 23 χρόνια στην Αθήνα και στον Νίκος Γκάλης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ενώνει όλο το μπάσκετ και υπόσχεται ένα μοναδικό θέαμα για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του αθλήματος. Τα εισιτήρια της δεύτερης μέρας του 25ου All-Star Game, δηλαδή της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου, βρίσκονται ήδη στη διάθεση του κοινού στο viva.gr και στα συνεργαζόμενα φυσικά καταστήματα της viva.gr. Μπορείτε να τα προμηθεύεστε και η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 38-40, 44 δευτερόλεπτα, Τάκη Κουλουμπί. Η άμυνα του Λαυρίου θα πάει σε ζώνη, όπως φαίνεται, στην τελευταία επίθεση, και αυτό είναι κάτι που το έμαθαν ήδη από τον πάγκο της Καρδίτσας και έχει ζητήσει συγκεκριμένο σύστημα για να βγει ελεύθερο τρίποντο είτε από τον Αγραβάν είτε από τον Χάντερ, ο προπονητής της Καρδίτσας, ο κ. Αγγέλου. Χάντερ. Ενδιάμεσο σούτ, εύστοχο, 38-42. Και time out, ένα ακόμη time out, άλλη μια μικρή διακοπή για να έρθουμε λογικά για την τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου, η Καρδίτσα στο συν 4. Λοιπόν, επιστρέψαμε, 25,2 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και πάμε στον Τάκη Κουλουμπί. Έλα, Τάκη, νωρίτερα έπαιξε man to man βεβαίως το Λαύριο. Δεν προλαβαμε να δούμε αν θα άλλαζε κάποια στιγμή την αμυνά του, αλλά χτύπησε ιδανικά ο Χάντερ, πολύ νωρίς δηλαδή, στα δευτερόλεπτα που θα ήθελε και ο Βαγγέλης Αγγέλου. Τώρα πάμε για τις οδηγίες. Ναι, πάμε για τις οδηγίες. Για την επίθεση την τελευταία. Του Χρήστου Σερέλη, ναι. Αν θα εξαντλήσουν τον χρόνο. Ναι, η μπάλα όσο να φτάσει στα χέρια του παίκτη που θα μαρκάρει ο Αθηναίου. Θέλουν να χτυπήσουν πάνω στον έμπειρο γκάρντ της Καρδίτσας αμυντικά. Και εδώ συγκεκριμένες οδηγίες να είναι ο συγκεκριμένος παίκτης που μαρκάρει ο Αθηναίου, αυτός που θα πάρει και την επίθεση. Έγινε η επαναφορά από την baseline. Παίζει με το ρολόι το Λαύριο. Ανεβαίνει για σκρίνο και ο Μιχαλός, τελειώνει τα δευτερόλεπτα, 5 τώρα. Κόουλ, ένας εναντίον όλων, κόβεται τον Μποχάιμ εντυπωσιακά. Εδώ υπερέβαλε, 3 δέκατα μένουν για το Λαύριο, 1,5 συνολικά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κόουλ, κοιτάξτε, εναντίον όλων. Παίρνει τα βήματα ο Μποχάιμ, τον σταματάει καθαρά. 3 δέκατα, ένα τύπ. Δεν προλαβαίνει κάποιος να πιάσει κανονικά την μπάλα και να εκτελέσει στα 3 δέκατα. Κόουλ. Τέλος. Οι διαιτητές έχουν σταματήσει
το παιχνίδι, έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος του αγώνα για το πρώτο ημίχρονο. 38-42. Ο Βαγγέλης Αγγέλου, Τάκη Κουλουμπή, πλησίασε, πάει στους διαιτητές. Τουλάχιστον επίθεση θέλει μπάλα να πάει στα χέρια του Γερομιχαλού μετά από επιλογή, αλλιώς στην αδύναμη πλευρά, στο πιο εύστοχο παίχτη μέχρι στιγμής του Λαβρίου, που τον στον φλαγ στην αδύναμη πλευρά, όταν έχει την μπάλα στα χέρια του. Να ο Πριτζέτ που ποστάρει τον Γκρέι, πασάρει έξω. Το σούτ είναι εύστοχο και είναι σούτ τριών πόντων από τον Χάντερ, Άλεξ Χάντερ. Και αυτός με σπουδαία εμφάνιση σήμερα φτάνει τους 16 για την καρδίτσα, 38-45. Γερομιχάλος, ωραία προσποίηση, αστοχή στο lay-up, ξαναπιάνει την μπάλα, κάνει λάθος στη συνέχεια. Αθηναίου, Χάντερ, Μποχάιμ, φάουλ από τον Γκρέι. Δύο βολές εδώ, Τζιμ Μποχάιμ. Έξω η πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. Μία στις δύο βολές λοιπόν για τον Μποχάιμ. 38-46. Συν 8 για την καρδίτσα που έχει προηγηθεί και με 10-18-28. Κόουλ. Κολοβέρος. Περνάει από την άμυνα του Αθηναίου με ταμπλό, σκοράρι, 40-46. Ο Ιωσήφ Κολοβέρος δίνει τη λύση τώρα για το Λαύριο. Χάντερ. Πριτζέτ με τον Γκρέι. Πριτζέτ. Γυρίζει, εκτελεί εκτός ισορροπίας, άστοχος, μακρινό ριμπάουντ του Κόουλ, εφνιδιασμός του Λαυρίου. Κόουλ στον κεντρικό διάδρομο, είναι ο φλαγκ. 42-46. Αθηναίου. Pick and roll με τον Γκάμπροφσεκ. Αθηναίου. Χάντερ. Πριτζέτ. Για τρεις. Αστόχησε ο φλαγκ στο rebound. Pick and roll του Κόουλ με τον φλαγκ. Ωραία σταυρωτή, φλαγ, άστοχο τρίποντο, επιθετικό rebound του Γκρέι, επαναφέρει για τον Κόουλ. Κολοβέρος αφύλακτος, σουτ για τρεις, ο Κοντορεβιθούλης του Λαυρίου πλέον με συνεχόμενους πόντους κατεβάζει την διαφορά στον έναν. 45-46. 15 πόντους παίρνει το Λαύριο από επιθετικά rebound. Μποχάιμ για την απάντηση. Η μπάλα να πηδά φεύγει εκτός. Ο Πριτζέτ και ο Κολοβέρος. Ο Πριτζέτ βγάζει την μπάλα. 7,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Η καρδίτσα προηγήθηκε με 8. Και απαντάει το Λαύριο με 7-0. Παρά λίγο το λάθος εδώ στην επαναφορά, διορθώνει ο Κολοβέρος. Καλή άμυνα του Αγραβάνη, πάει να κλέψει, δεν ολοκληρώνει. Κόουλ τρέχει για να προλάβει την παράβαση των 8 δευτερολέπτων. Πράγματι, σου τριών πόντων, άστοχο του Γκρέι. Αθηναίου, Μποχάιμ, πάει κοντά με το ένα χέρι. Ωραίο καλάθι, 45-48. Και ο Ντελόριερ με τα 4 φάουλ στον αγώνα. Αγραβάνης με τον Κόουλ. Ο Πριτζέτ με τον φλαγκ. Τώρα ο Ντελόριερ μετά την αλλαγή στο σκριν. Φλαγκ. Πάσα έξω. Κόουλ. Στα 5 δευτερόλεπτα. Κολοβέρος 3-2. Εκτελεί για 3. Έρμπολ. Μαζεύει ο Πριτζέτ. Ο Μποχάιμ έχει φύγει πρώτος στον εμφυδιασμό. Θα πάρει την μπάλα. Μποχάιμ η προσποίηση. Καλάθι και φάουλ. Όλα τα λεφτά, η πάσα του Πριτζέτ, ολόκληρου γηπέδου στον εμφυδιασμό και μετά η προσποίηση του Μποχάιμ για να πάρει το maximum σε αυτή τη φάση εδώ.
Τον βλέπει ο Πριτζέτ. Κοιτάξτε πώς του πετάει την μπάλα. Και αυτός με την προσποίηση αποφεύγει το στόπ του Γκρέι που έχει καλό άλμα. Έχει τρομερά αθλητικά προσόντα, αλλά εδώ πέφτει στην παγίδα του Μποχάιν, ο οποίος θα πάρει το έμεσο τρίποντο αφού ευστοχεί και στη συμπληρωματική βολή. Και η καρδίτσα ξανά στο συν 6, 45-51. Κόουλ αστόχησε, αλλά υπάρχει φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Γιάννη Αγραβάνη. RJ Cole. 46-51. Και 47-51 τώρα. Αθηναίου. Πριτζέτ. Μποχάιν. Καλή άμυνα και κλέβει ο Γκρέι. Φλαγκ. Λάθος πάσα. Διορθώνει ο Κολοβέρος και ο Ντελόριερ θα βγάλει την άμυνα μαζί με τον Μποχάιν πάνω στον Κολοβέρο. 18 δευτερόλεπτα για το Λαύριο. Γιώργο Μιχαλός. Κολοβέρος. Γερομιχαλός. Δεν πέρασε η πάσα του. Κλέβει ο Πριτζέτ. Ντελόριερ. Μποχάιμ στον εφηδιασμό. Ανάποδο lay-up. Μετράει το καλάθι. 47-53. Εδώ είναι η φάση. Ήταν μέσα στον κύλινδρο η μπάλα. Και ο Χρήστος Ερέλης έδωσε το χέρι του τώρα στη Βάσο Τσεαρούχα που μέτρησε σωστά. Πολύ σωστά αυτό το καλάθι. 47-53. Πόντι από ευνηδιασμό. 7 για το Λαύριο, 18 για την Καρδίτσα. Ο Γκρέι στον πάγκο. Ο Κουζέλογλου γύρισε στο μάτς. Κόουλ, Κολοβέρος, Γερομιχαλός, Φλαγκ και Κουζέλογλου για το Λαύριο. Εδώ Φλαγκ. Και τώρα Κολοβέρος. Γερομιχαλός. Κολοβέρος. Εκτελεί από μακριά. Είναι άστοχος. Το rebound από τον Φλαγκ. Αφύλακτος για τρεις ο Κόουλ. Δεν θα αστοχίσει. 50-53. Σηκώνεται και ο Χρήστος Δελιγιάννης από τον πάγκο της Καρδίτσας για να φωνάξει για καλύτερη άμυνα στους παίκτες της ομάδας του. Αθηναίου με το ένα χέρι. Όμορφο καλάθι. Πολύ έξυπνο και αποτελεσματικό τελείωμα από τον πολύπειρο Γιάννη Αθηναίου, που έχει 5 πόντους, 50-55. Κόουλ, αντίθετα από το screen, αδύνατη πλευρά επιλέγει, φλαγκ από την baseline, φλαγκ, πάλι κυκλοφορούν ωραία την μπάλα επέκταση του Λαυρίου, Κουζέλογλου για 3, 53-55. Πατούσε, λένε οι διαιτητές, πατούσε. Θα το δούνε μετά. Το μετράνε για δύο καταρχάς. Αλλά μετά, σε πρώτη ευκαιρία, στην πρώτη διακοπή, θα το δουν οι διαιτητές. 52-55 πάντως για την ώρα. Πριτζέτ. Ωραία σταυρωτή. Δεν πέρασε η πάσα του. Χαμηλά διορθώνει ο ίδιος. Πριτζέτ. Grab of sec. Κυκλοφόρησε την μπάλα. Η Καρδίτσα τρίποντο. Buzzer beater από τον Μποχάιμ. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον Τζίμι Μποχάιμ. 52-58 ευνηδιασμός για το Λαύριο, Σάβιον Φλαγκ. Τρομερός ο ρυθμός του μάτς. 54-58. Στους 21 πόντους ο Φλαγκ.
Αθηναίου, heads out από τον κύριο Μιχαλό. Η παγίδα στον Αθηναίου, ωραία πάσα. Αγραβάνης προσποιείται. Αγραβάνης κλείνεται, αστοχή. Κουζέλογου και μακριά μαζεύει ο κόλ και φάουλ του Αθηναίου. Μετά το φάουλ και τη διακοπή, οι διαιτητές θα πάνε στο άμεσο replay για να δουν αν ήταν δίποντο ή τρίποντο νωρίτερα. Υπάρχει στο μεταξύ time out. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν γυρίσουμε θα σας πούμε τι είδαν οι διαιτητές και τι μέτρησαν, δίποντο ή τρίποντο. Στο Λαύριο 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Το Λαύριο 54, η Καρδίτσα 58 και οι διαιτητές στο άμεσο replay. Τάκη Κουλουμπή. Δύο πόντους θα μετρήσει το καλάθι. Όπως είχαν υποδείξει. Όπως είχε δηλαδή αποφασιστεί αρχικά. Και είχε μετρήσει για δύο, ναι. Δεν αλλάζει κάτι λοιπόν στο σκορ. 54-58. Εδώ το διαιτητικό τρίο. Οι οδηγίες των προπονητών. 7-24 τρίποντα για το Λαύριο, 5-19 για την Καρδίτσα. 9-11 βολές για την Καρδίτσα, 13-15 για το Λαύριο. 17-23 δίποντα για την Καρδίτσα, 10-21 για το Λαύριο. 13-16 τα φάουλ, 2-6 τα κλεψίματα. 9 λάθη για το Λαύριο. 8 για την Καρδίτσα. 12-15 η ασίστ, 12 για το Λαύριο, 15 για την Καρδίτσα. Τάκης Κουλουμπής και πάλι. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε και τους δύο προπονητές. Θέλαμε να δούμε. Ναι, ακριβώς. Γιατί και στην Καρδίτσα είχαν το δικό τους άγχος. Αν θα μετρήσει δίποντο ή τρίποντο. Αυτό που ακούσαμε τουλάχιστον για τον, από τον προπονητή της Καρδίτσας είναι η άμυνα που θέλει να προστατεύσει τον σέντερ του, τον βασικό του Ντελοριέρ, ξέροντας ότι η μπάλα θα πάει στους ψηλούς του Λαυρίου για να τον φρύρουν. Του ζήτησε να είναι όσο πιο προσεκτικός γίνεται. Goal. Πέρασε την μπάλα χαμηλά, καταπληκτική πάσα. Καταπληκτική πάσα. 56-58. Ντελόριερ παίζει με 4 φάουλ εδώ και ώρα. Αγραβάνης. Η προσποίηση στον Μάρτιν, πάσα έξω, Χάντερ, ξανά Αγραβάνης. Στα 5 δευτερόλεπτα Αγραβάνης πέρασε την μπάλα στον Ντελόριερ, καλάθι. Φοβερή δημιουργία, τράβηξε την άμυνα πάνω του, πάσαρε. Καταπληκτικά και αυτός στον Ντελόριερ. 56-60 η Καρδίτσα κρατάει με νύχια και με δόντια το προβάδισμα. Κόουλ πίσω από το σκριν προστατεύει την μπάλα. Η πάσα του χαμηλά δεν είναι καλή. Κλέβει ο Ντελόριερ. Με τη σειρά του κάνει λάθος. Μάρτιν σκοράρει για τρεις μετά το κλέψιμο του Κόουλ. 59-60 το ντέρμπι των ουραγών και πάλι στον πόντο. Χάντερ. Τριτζέτ. Τριτζέτ. Δεν πέρασε σε πρώτο χρόνο, αλλά σε δεύτερο μάζεψε ο Ντελόριερ την μπάλα και κάρφωσε. 59-62. Κουζέλογλου. Κόουλ. Ένα βήμα πίσω, εκτελεί για τρεις, αστοχή. Ντελόριερ μετά το rebound. Για τον Τριτζέτ. Τριτζέτ, Ντελόριερ, Μποχάιμ, Αγραβάνης, ξανά Μποχάιμ, σου τριών πόντων, σίδερο και rebound του Γκρέι. Μάρτιν, Κουζέλογλου με τον Μποχάιμ, Κουζέλογλου γυρίζει με ταμπλό αστοχή, Ντελόριερ μετά το rebound. Κατεβάζει σαν playmaker αυτό στην μπάλα, πασάρει στον Αγραβάνη και αυτός τελειώνει με ανάποδο layup. 59-64, πολλά χειροκροτήματα τώρα από τον πάγκο της Καρδίτσας. Πολύ όμορφος ευθυνδιασμός. 59-64. 70 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Λαντζεβάιν δεν μετράει το καλάθι. Υπάρχει φάουλ νωρίς. Ο Κόουλ αφήνει τη θέση του στον Κολοβέρο για τα 67 δευτερόλεπτα που μένουν στην τρίτη περίοδο. 59-64.
και ο Αθηναίου θα μπει στη θέση του Αγραβάνη που χρεώθηκε το τέταρτο προσωπικό του φάουλ νωρίτερα. Εδώ και ο Χρήστος Δελγιάννης. Και ο Ζάρας που μπαίνει αντί του Μάρτιν για το Λαύριο. Κολοβέρος, Κουζέλογλου, ξανά Κολοβέρος, Ζάρας, Λαντζεβάιν, γυρίζει από την baseline του, έφυγε η μπάλα. Ο Χάντερ για την καρδίτσα. Ποστάρει ο Πριτζέτ, θα πάρει την μπάλα. Υπό την πίεση του Γκρέι που την βγάζει τελικά έξω από την πλάγια γραμμή. Αθηναίου. Ψώνει για τον Ντελόριερ, αυτός δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα με το ένα χέρι να καρφώσει. Πήγαν για άλλο Ιούπ εδώ. Ρίσκαραν. Αθηναίου και Ντελόριερ. Κολοβέρος προστατεύει την μπάλα, τελειώνει με λέει up foul, δύο βολές. Χρήστος Ερέλης θα επαναφέρει τον Σάβιον Φλαγκ αντί του Θοδωρή Ζάρα. Κολοβέρος αστοχή στην πρώτη βολή. Θα βάλει τη δεύτερη, 60-64. Δύο φάουλ έχει το Λαύριο, έχει δύο να δώσει χωρίς να στείλει την καρδίτσα στη γραμμή για τις βολές. Αθηναίου με το φλαγ. Αθηναίου. Άλλαξαν. Λαντζεβάιν πάνω του. Αθηναίου. 2-1 στο τέλος του χρόνου. Ντελόριερ αστόχησε για 3. Rebound του Κολοβέρου και τέλος τρίτης περίοδου. Λαύριο 60. Καρδίτσα 64. Όλα θα κριθούν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τα ξαναλέμε σε περίπου 1,5 λεπτό. Ο Φλάκ έχει 20 παιχνίδι και όπως κυλά βολεύεται η καρδίτσα με το συν 4 και με τον τρόπο που διαχειρίζεται το μάτς. Τελευταίο δεκάλεπτο. 60-64 επίθεση για το Λαύριο. Ζάρας. Λαντζεβάιν. Γυρίζει με τον Πριτζέτ. Έχει πλεονέκτημα. Θα σκοράρει. 62-64. Διάβασε ωραία τώρα την άμυνα. Ο Σίριλ Λαντζεβάιν. Χάντερ. Πριτζέτ. Αθηναίου. Ξανά Πριτζέτ. Με τον Λαντζεβάιν. Πάει κοντά. Σταματάει. Εκτελεί με τον αχέρια στο χι. Ντελόριερ. Επιθετικό rebound. Ο Κολοβέρος μακριά. Μετά την καλή άμυνα των συμπαικτών του. Και τώρα ο Φλαγκ θα του δώσει την μπάλα. 62-64. Φλαγκ. Λαντζεβάιν από το high post. Δεν μπορεί να σοφαρίσει airball. Αθηναίου. Ντελόριερ. Μέχρι το lay-up. Πολύ ωραίο πλάγιο πικερόλ. 62-66. Κουζέλογλου. Κολοβέρος. Κουζέλογλου. Κουζέλογλου περνάει την άμυνα, σκοράρει με το lay-up. 64-66.
Αθηναίου αδύνατη πλευρά. Χάντερ για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Φλάγκαν ενόχλητος για το rebound. Οκτώ λεπτά ακόμη. Φλάγκ με τον Ντελόριερ που έχει τέσσερα φάουλ. Πασάρει στο Λαντζεβάιν. Παίρνει την μπάλα ξανά. Εκτελεί από την baseline. Δεν θα ισοφαρίσει. Περιμένει και ο Αγραβάνης για να μπει για την καρδίτσα, παρότι έχει τέσσερα φάουλ. Χάντερ, Ντελόριερ. Ντελόριερ με το Λαντζεβάιν να του κάνει το φάουλ. Δύο βολές. Ο Κόουλ στη θέση του Κολοβέρου. Ο Αγραβάνης στη θέση του Μποχάιμ. 64-66, 7 και 39. Και Ντελόριερ και Αγραβάνης με 4 φάουλ. Βάζει την πρώτη. Ο Τάκης Κουλουμπής σωστά μου μεταφέρει ότι έχει σηκώσει τον Γκάμπροφσεκ ο Βαγγέλης Αγγέλου. Αν βάλει τη δεύτερη ο Ντελόριερ θα πάει στον πάγκο. Πράγματι αλλαγή. Δεν είναι εύκολο να παίξει άμυνα όταν έχει σε τάκι δύο παίκτες με τέσσερα φάουλ. Ένας καλύπτεται. Ναι, και ένας καλύπτεται όταν έχει τέσσερα. Μπορείς να τον κρύψεις όπως λέμε. Δύο που να τους κρύψεις. Είναι ευάλωτοι στην άμυνα. Ντελόριερ κάθισε στον πάγκο. Γκάμπροφσεκ στη θέση του. Και τώρα ο Κόουλ. Βγαίνει ο Ζάρας αλλά δεν παίρνει την μπάλα. Αλλάζει πλευρά ο Κόουλ. Παίρνει σκρίνα από τον Κουζέλογλου. Και τώρα ο Λαντζεβάιν. Λαντζεβάιν στη λήξη του χρόνου. Αστοχή. Μαζεύει ο Πριτζέτ. Πριτζέτ στον εφηδιασμό. Φάουλ του Κουζέλογλου. 7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για το τέλος. 64-68. Ο Γερομιχαλός. Τώρα θέλει εμπειρία. Στη θέση του Λαντζεβάιν. Δεν θέλει αθλητικά προσόντα. Θέλει εμπειρία. Ο Χρήστος Ερέλης, 64-68. Οι διαιτητές πάνε να δούνε αν πρέπει να αναβαθμίσουν αυτό το φάουλ. Τάκη, είσαι κοντά, θα μας μεταφέρεις τι θα αποφασίσουν. 64-68. Επτά λεπτά. Τάκη. Δεν νομίζω ότι θα αναβαθμιστεί. Όχι, αναβαθμίστηκε. Γιατί άκουσα ότι δεν κάνει καμία κίνηση για την μπάλα. Ναι. Τελικά δεν άκουσα την κυρία Τσάροχα ακριβώς τι είπε, αλλά φάνηκε ότι δεν θα το αναβαθμίσει. Εδώ είναι η φάση. Επειδή ακριβώς δεν πήγε καθόλου στην μπάλα ο Κουζέλογλου. Αστοχή όμως ο Πριτζέτ στην πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη και η μπάλα για την καρδίτσα. Βάζει τη δεύτερη, 64-69. Γκάμπροφσεκ. Αθηναίου. Αγραβάνης από 45 μοίρες αστόχησε. Δεν μπορεί ο Πριτζέτ. Καλό τον μπλοκάου του Κόουλ. Ζάρας στον κεντρικό διάδρομο. Γέρο Μιχαλός στον εφηδιασμό. 66-69. Έχασε την ευκαιρία η καρδίτσα να πάει στο συν 7. Πλησίασε στους 3 το Λαύριο. Γκάμπροφσεκ. Αθηναίου. Γκάμπροφσεκ από κοντά με το ένα χέρι σκοράρει 66-71. Κολοβέρος. Ζάρας γυρίζει, εκτελεί, όχι. Thank you.
Τζετ. Πέρασε την άμυνα ανάποδο, λέει απάστοχο. Μαζεύει ο Κόουλ. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων. Ζάρας. Έμεινε το συν 5 για την Καρδίτσα. Το Λαύριο με τον Κόουλ. Στη γωνία Κολοβέρας δοκιμάζει σου τριών πόντων. Η μπάλα να πηδά φεύγει εκτός. Ο Αγραβάνης για το rebound. Χάντερ. Γκάμπροφσεκ για τρεις. Εύστοχος 66-74. 5,5 λεπτά για το τέλος. Time out από το Χρήστο Σερέλη. Η Καρδίτσα στο συν 8. Πάμε για ένα συναρπαστικό φινάλε στο ντέρμπι των ουραγών. Η Καρδίτσα που έχει προηγηθεί και με 10. Εκείνο το 18-28 ήταν το μεγαλύτερο προβάδισμά της. Προηγείται τώρα με 8, 66-74, έχει ξαναπροηγηθεί με 8. Κρατάει μικρές διαφορές στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Κάποιες στιγμές οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, στην πρωτοπορία, στο σκορ. Τώρα η Καρδίτσα, Τάκη Κουλουμπή, φαίνεται πως ελέγχει τα πράγματα. Αλλά μένουν 5,5 λεπτά, έτσι. Ακριβώς, και με το χρόνο που απομένει φαίνεται ότι στο τελευταίο διάστημα ο Σερέλης θα επιστρατεύσει όλα του τα μεγάλα όπλα, και αυτό που ζήτησε περισσότερο είναι η μπάλα στα χέρια του πρώτου σκόρου της ομάδας, το flag, να πάρει σίγουρες επιθέσεις με συστήματα συγκεκριμένα που τα έχουν σχεδιάσει και τα έχουν δουλέψει στη διάρκεια όλη τη σεζόν ο προπονητής του Λαυρίου Κύπερκος. Μάρτιν, άλλαξε με τον κύριο Μιχαλό. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα ακόμη ο flag, τώρα του τη δίνει. Εξαιρετικά μάλιστα, στο high-low ο Κουζέλογλου. Ο Φλάκ σκοράρει για το 68-74. Αθηναίου. Τριτζέτ και τώρα Αγραβάνης για την Καρδίτσα. Pick and roll του Αθηναίου, λάθος πάσα όμως. Μάρτιν η reverse. Μάρτιν έκανε λάθος, κλέβει ο Αγραβάνης. Χάθηκε ο ευνηδιασμός του Λαυρίου. Ευνηδιασμός της Καρδίτσας. Τριτζέτ με το ένα χέρι από κοντά. 68-76. Τάκη Κουλουμπή, είπες ότι ζήτησε time out ο Βαγγέλης Αγγέλου, ενώ γλιστράει ο φλάγκ, αλλά η μπάλα φτάνει στον Κουτζέλογλου που ευστοχεί σε μεγάλο σουτριόντρο τον τρίποντο ψυχολογίας. 71-76. Και τώρα υπάρχει time out, ενώ ο Χρήστος Σερέλης διαμαρτύρεται στον διαιτητή Θεωνά για φάουλ στη ριβέρς του Μάρτιν. Πάμε σε διαφημίσεις, 4,5 λεπτά ακόμα, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Λοιπόν, εδώ είναι τα rebound 35-26, εδώ είναι και η assist 17-20, 71-76. Βλέπετε το μεγαλύτερο ποσοστό της Καρδίτσας στα σούτ εντός παιδιάς, 41% για το Λαύριο με 24% στα 59%, συνολικά 29-55% για την ομάδα της Καρδίτσας. Ένα σημαντικό συν 5, αλλά όχι ασφαλής. 4,5 λεπτά ακόμα. Ο Γκρέι, ο Φλάκο, ο Μάρτιν, ο Κουζέλογλου και ο Γερομιχαλός. Οι πέντε του Λαυρίου. Για να δούμε και τους πέντε της Καρδίτσας. Ο Αγραβάνης, ο Αθηναίου, ο Πριτζέτ, ο Ντελόριερ και ο Χάντερ. Τώρα και ο Αγραβάνης και ο Ντελόριερ που έχουν από 4. Και πάμε στον Τάκη Κουλουμπή. Ουσιαστικά ένεση ηθικού. Η Καρδίτσα έχει μεγάλη ψυχολογία και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις στον πάγκο. Ψυχραιμία, διαχείριση σωστά και από τον Αθηναίο και από τον Χάντερ. Και η μπάλα, όσο ο ψηλός της Καρδίτσας είναι μέσα στο παιχνίδι, ζητά να πάει στα δικά του χέρια ο κύριος Αγγελού. Αγραβάνης με τον Κουζέλογλου. Αγραβάνης προσποιείται. Αγραβάνης με το ένα χέρι σκοράρει. 71-78. 4 στα 5 δίποντα για τον Αγραβάνη. Μάρτιν πίσω από το screen του flag. Μάρτιν, Γερομιχαλός, Κουζέλογλου για τρίζν. Ευστοχή, έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο νωρίτερα. Βάζει άλλο ένα τώρα και κρατάει ζωντανό το Λαύριο. 74-78. Αθηναίου,
Βγήκε πάνω του μετά την αλλαγή ο Γερομιχαλός. Παίζει καλή άμυνα και υποχρεώνει τον Αθηναίου σε λάθος. Κυρία Τσαρούχα ήταν στο ένα μέτρο. Μπροστά της έγινε η φάση. Διαμαρτύρεται ο Αθηναίου. Όχι, του λέει. Δεν έγινε φάουλ. Εδώ είναι η φάση. Μπερδεύεται. Και βγαίνει εκτός πλάγιας γραμμής μαζί με την μπάλα. 3,5 λεπτά ακόμα. Ο Αθηναίου αποσύρεται. Ο Μποχάιμ γυρίζει. Μποχάιμ, Μπριτζέτ, Αγραβάνης, Ντελόριερ και Χάντερ. Κόουλ, φλαγ, Γερομιχαλός. Κουζέλογλου. Γερομιχαλός. Και Γκρέι είναι ο πέμπτος παίκτης του Λαβρίου. Φλαγ, φοβερή πάσα, Γερομιχαλός, το λέει up, 76-78, νέα ανατροπή στα δεδομένα, αλλά πάντα μπροστά η καρδίτσα. 76-78, 3 λεπτά ακόμα. Είναι το σπουδαιότερο μάτς αγωνιστικής. Μπορεί να μην είναι οι πιο εμπορικές ομάδες, αλλά παίζουν για τη ζωή τους. Μποχάι μας τόξε για τρεις. Μαζεύει ποιος, κανένας, αλλά η μπάλα είναι για το Λαύριο. Στη διεκδίκηση του Κόουλ με τον Ντελόριερ. Ο Γκρέι παίρνει τα συγχαρητήρια στη γωνία του τραυματία Αλέξανδρου Νικολαίδη. Ο Σερέλης με πλάτη στο φακό. Τώρα ξέρει ότι η ομάδα του μπορεί να ισοφαρίσει ή και να προσπεράσει αν σκοράρει δίποντο ή τρίποντο. 2:50. Κανένα φάουλ ακόμη σε αυτή την περίοδο για την καρδίτσα. Δύο ομαδικά για το Λαύριο. Επανέφεραν οι γηπεδούχοι. Κόουλ με τον Χάντερ. Κόουλ. Κουζέλογλου με τον Μποχάιμ. Κουζέλογλου γυρίζει πάσα έξω. Γερομιχαλός δοκιμάζει για τρεις και περνάει μπροστά το Λαύριο. Πέτρος Γερομιχαλός, το τρίποντο του αρχηγού για το 79-78. Το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού. Χάντερ, πάντα αλλαγές στα σκρίνα τους παίκτες του Λαυρίου. Χάντερ, πέρασε τον Γερομιχαλό. Αγραβάνης, η προσποίηση. Χάντερ για τρεις. Άστοχος Μποχάιμ στο επιθετικό rebound. Μποχάιμ πάσα έξω. Πάει για το κλέψιμο φλαγ. Η μπάλα είναι για το Λαύριο. Τάκη Κουλουμπίσε κοντά. Θα κάνει challenge ο προπονητής της καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν φάνηκε να ζητά κάτι τέτοιο. Οι διαιτητές το εξετάζουν όμως. Για πήγαινε κοντά Τάκη. Για να δούμε τι θα ισχύσει. 79-78, 1:58. Θα το δουν έτσι κι αλλιώς. Χωρίς challenge. Μάλιστα. Διευκρίνησέ το πάντως σε πρώτη ευκαιρία. Έτσι κι αλλιώς βλέπουν το άμεσο replay. Ο Σερέλης έχει κάνει το δικό του challenge από νωρίς. Εκείνο το κόψιμο. 79-78, 1:58 για το τέλος. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Μία νίκη έχει η καρδίτσα μέχρι τώρα. Καμία νίκη σε 8 αγώνες το Λαύριο. Που βρέθηκε πολλές φορές πίσω. Με 10, με 8, με 7, με 6. Και τώρα γύρισε από τους 7 για να προσπεράσει. Από το 71-78 στο 79-78 με 8-0. Είναι αρκετοί παίκτες μπροστά μου. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα η κυρία Τσαρούχα. Και τελικά ο κύριος Ζαχαρής δείχνει Λαύριο. Απλά διευκρίνησε και εσύ Τάκη αν είχε ζητηθεί challenge ή αν πήγαν από μόνοι τους οι διαιτητές. Δεν έχει ζητηθεί. Okay. Άρα έχει challenge η καρδίτσα. Εδώ βλέπουμε τη φάση. Ακούμπησε, θεωρούν τελευταίος την μπάλα ο Πριτζέτ. Οι διαιτητές. 79-78.
Σωστά κάνουν οι διαιτητές. Απόλυτη ηρεμία χρειάζεται τώρα και ψυχραιμία και από τις δύο πλευρές. Σε μια κλωστή η τύχη του αγώνα. 79-78. Σε μια κλωστή κρέμεται η τύχη του μάτς. Φλαγ δίστασε. Φλαγ με τον Αγραβάνη που έχει 4. Φλαγ πάει κοντά. Αστοχή. Rebound από κανέναν. Ξανά η μπάλα για 3,3 δευτερόλεπτα για το Λαύριο, λένε οι διαιτητές. Time out καλή. Ο Χρήστος Σερέλης. 1-38. Εδώ σπρώχνει την μπάλα ο Φλαγ πάνω στον Αγραβάνη και από αυτόν βγαίνει έξω. 3,3. Γρήγορα σε διαφημίζει να μην χάσουμε τίποτα από τη συνέχεια. Ένα λεπτό και 38 δευτερόλεπτα. 79-78. Τάκης Κουλουμπής. Να διευκρινίσω καταρχήν ότι έγινε τελικά στην προηγούμενη φάση challenge. Απλά στον πάγκο της καρδίτσας δεν είχαν καταλάβει βοηθή του ότι το έκανε ο κύριος Αγγέλου. Ρωτήσαμε όμως τη γραμματεία και έχει καταχωρηθεί. Από εκεί και πέρα για την επίθεση των 3,3 δευτερολέπτων που απομένουν, η μπάλα θα πάει είτε στο Φλακ είτε στον Κόουλ για ένα ελεύθερο τρίποντο αν τα καταφέρουν μετά από τα σωστά screen που πρέπει να γίνουν. Ειδική κατάσταση. 79-78. 1-38 συνολικά για το τέλος του αγώνα. 3,3 δευτερόλεπτα για την επαναφορά και την επίθεση του Λαυρίου. Κάτι ζητάει η πλευρά της καρδίτσας. Πάμε Τάκη, πάμε Τάκη. Λοιπόν, πάμε. Τελικά δεν υπάρχει challenge. Εντάξει. Αυτό είπανε τώρα οι βοηθοί που μας είπαν και εμάς ότι δεν υπάρχει, αλλά η γραμματεία κατάλαβε ότι έγινε challenge. Δεν υπάρχει challenge. Ωραία. Έχει ένα challenge λοιπόν ο Βαγγέλης Αγγέλου. Κολοβέρος. Επαναφορά, φλάγκα. Κουζέλογλου μέσα. Είναι ο απομηχανής θεός. Δεν το ξέρουμε ακόμα. 79-2-81. 81-78. Ο Χρήστος Σερέλης στον πάγκο της γραμματείας. Μαζί και ο Σάββας Σημειονίδης, ο βοηθός του. Ο Βαγγέλης Αγγέλου. Για την αλλαγή φωνάζουν οι γηπεδούχοι. Αποσύρει ο Χρήστος Σερέλης τον Ιωσήφ Κολοβέρο και βάζει στη θέση του τον Justin Gray. Βαγγέλης Αγγέλου με Βάσο Τσαρούχα, τα λένε στην άλλη πλευρά. 81-78, 1-34. Έχει δρόμο το μάτς, αλλά ο Κουζέλογλου έχει βάλει τα μεγάλα τρίποντα και αυτό το δίποντο στη λήξη του χρόνου. Ήταν ειδική κατάσταση 3,3 δευτερολέπτων. Time out ζητάει η καρδίτσα. Γρήγορα σε διαφημίσεις. ...81-78-94 δευτερόλεπτα για το δραματικό φινάλε στο Λαύριο. Εκ των προτέρων λέω ότι δεν θα προλάβουμε για σύντομες συνεντεύξεις. Τις συνεντεύξεις θα τις παρακολουθήσετε στα δελτία ειδήσεων και στην εκπομπή Τζάμπολ τη Δευτέρα το βράδυ, επειδή εκπνέουν τα χρονικά περιθώρια της μετάδοσης και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Ένα λεπτό και 34 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Όλα κρίσιμα. Όλα καθοριστικά. Τάκη Κουλουμπή. Λοιπόν, ο Αγγέλου σχεδίασε ένα συγκεκριμένο σύστημα με την μπάλα να πηγαίνει στη γωνία και στον Πριτζέτ, αν τα καταφέρει να το υλοποιήσει μέχρι το τέλος. Αλλιώς, αν είναι ελεύθερος, ο Ντελόριερ θέλει να έχει πιο σίγουρους πόντους κοντά στο καλάθι, αν διαβάσει σωστά ο playmaker της καρδίτσας το mismatch που μπορεί να προκύψει υπέρ της ομάδας. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πολύ μεγάλες εναλλαγές συναισθημάτων. Δείχνουν χαρακτήρα και οι δύο ομάδες. Παλεύουν για την ύπαρξή τους στην Α1 από τόσο νωρίς. Ναι, από τόσο νωρίς είναι πρωτάθλημα λιγότερων αγωνιστικών από κάθε άλλη φορά. Είναι πρωτάθλημα 12 ομάδων. Αστόχησε ο Αθηναίος για 3. Δεν μπορεί όμως για το rebound ούτε ο Κόουλ, αλλά ούτε και ο Χάντερ. Τον σηκώνει ο Χρήστος Σερέλης. Αυτός έβγαλε την μπάλα έξω. Η κατοχή είναι για το Λαύριο. Ομοιρικές μάχες.
Πέφτουν στην κυριολεξία κορμιά. Το άστοχο τρίποντο του Αθηναίου. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια των παικτών. Κόουλ και τελικά Χάντερ με τα πόδια βγάζει την μπάλα έξω. Παρά τον Μπλονζόν δε σώζει την κατοχή και ο πανηγυρισμός του Κόουλ. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας για το Λαύριο που πάντως έχει επιστρέψει και έχει προσπεράσει 81-78. Είμαστε στην περίφημη crunch time, την κρίσιμη ώρα. Τώρα δηλαδή που θα γύρει η πλάστιγκα στη μια ή την άλλη πλευρά. Όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Μικρό προβάδισμα για το Λαύριο που έχει και την επίθεση. Πάμε για το τελευταίο λεπτό. Κόουλ. Με τον Αθηναίο μπροστά του, 5 δευτερόλεπτα. Φλάγκα κλείνεται από τον Αγραβάνη. Κόουλ στη λήξη του χρόνου. Κόουλ για 3, αστόχησε. Rebound από κανέναν η μπάλα για την καρδίτσα. 81-78, 47,8 δευτερόλεπτα. Οι διαιτητές δίνουν εντολή να σκουπιστεί το παρκέ. 81-78. Η αγωνία στο κατακόρυφο, η καρδίτσα έχασε τις διαφορές, είναι πίσω στο σκορ, θέλει τρίποντο για να ισοφαρίσει. Βασικά η καρδίτσα θέλει ένα καλάθι, ένα εύστοχο σούτ, είτε τρίποντο είτε δίποντο. Δεν έχει κάνει ακόμη φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Δύο ομαδικά για το Λαύριο. 81-78. Χάντερ πάει γρήγορα. Προλαβαίνει ο Γιώργος Μιχαλός με την εμπειρία του. Είπαμε ότι το Λαύριο θέλει εμπειρία τώρα. Κάνει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για το Λαύριο. Τρίτο και για τον Γιώργο Μιχαλό. Μπαίνει και ο Κολοβέρος. Time out καλεί ο Βαγγέλης Αγγέλου. 41,8. Έχει δρόμο το μάτσο. 81-78. Πάμε κι εμείς σε μερικές διαφημίσεις. ...41,8 δευτερόλεπτα... οι οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου... που δείχνει το σύστημα... που θέλει να ακολουθήσουν οι παίκτες του στην επίθεση. Το πλάνο από την άλλη πλευρά... επιστρέφουμε σωστά... επιστρέφουμε για να δούμε το σύστημα του Βαγγέλη Αγγέλου... στον πάγκο της καρδίτσας που είναι πίσω με 3. Δείχνει screen στην baseline... και στο τρίποντο για να βγουν... κάποιοι παίκτες και να εκτελέσουν. Τάκη Κουλουμπή, είσαι πιο κοντά. Ακριβώς έτσι όπως έχει συνδυαστεί το σύστημα, ή ο Χάντερ από τη γωνία ή ο Πριτζέτ, μετά τα απαραίτητα screen που θα γίνουν, θα πάρουν ένα θεωρητικά, όπως θέλει να πιστεύει και ο Αγγέλο Αγγή, το σύστημα μέχρι τέλους ελεύθερο σούτ τριών πόντων. Τάκη, ενημερώνω και εσένα, γιατί τώρα ενημέρωσαν και εμένα οι συνάδελφοι. Θα έχουμε χρόνο για συνεντεύξεις εάν το μάτς δεν πάει στην παράταση. 81-78. Αθηναίου καθυστερεί. Ντελόριερ. Φάουλ. Αμυντικό. Τέταρτο φάουλ για το Λαύριο. Ξαναλέω, η καρδίτσα σε ολόκληρο το τέταρτο δεκάλεπτο δεν έχει κάνει φάουλ. Εδώ είναι η φάση. 81-78. 40,6 τα δευτερόλεπτα. 81-78 ο Αθηναίου που δυσκολεύτηκε στην επαναφορά, τώρα από την baseline ο ίδιος θα επαναφέρει και πάλι. Ντελόριερ. Ντελόριερ καθυστερεί. Χάντερ μετά το screen με τον Κουζέλογλου. Χάντερ. Χάντερ περνάει. Χάντερ μέχρι το lay-up, αστόχησε. Με το follow ο Πριτζέτ, 81-80, 26,3, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Time out υπάρχει, νέο time out. Παρακαλώ ενημερώστε με από το Βαν εάν κρατάμε το μικρόφωνο στο Λαύριο. Μένουμε εδώ λοιπόν. Και επιβεβαιώστε μου ότι θα έχουμε χρόνο για συνεντεύξεις άλλη μια φορά, παρακαλώ. 26,3 εάν δεν πάμε σε παράταση. 81-80. 26,3 δευτερόλεπτα το time out του Χρήστου Σερέλη για τις δικές του οδηγίες μετά την επαναφορά του Λαυρίου
που είναι μπροστά με έναν πόντο. Τα σενάρια είναι αρκετά, τα βασικά είναι σουτ 2 πόντων, έχει περιθώριο μετά αν ευστοχίσει το Λαύριο να κάνει φάουλ, θα προηγηθεί με 3. Σουτ 3 πόντων, μαξιλαράκι ασφαλείας. Άστοχο σουτ, θα δούμε σε ποιο σημείο, γιατί είναι 26,3 τα δευτερόλεπτα. Μετά θα έχει ευκαιρία κάποιων δευτερολέπτων εάν πάρει το rebound η καρδίτσα. Γιατί σε περίπτωση άστοχου σουτ θα χρειάζεται απλώς δίποντο η καρδίτσα. Βεβαίως μπορεί να γίνει φάουλ και να έχουμε και βολές. Γι' αυτό σας είπα είναι πολλά. Είπα τα βασικά σενάρια. Τάκης Κουλουμπής. Λοιπόν, επειδή η καρδίτσα δεν έχει ούτε ένα φάουλ και είναι πολύ δύσκολο να κάνει και τα 5 σε 26 δευτερόλεπτα. Αυτό το τάκι εξελίσσεται, γι' αυτό το τόνιζα νωρίτερα, εις βάρος της τώρα πια. Και τώρα αυτό που έχει σχεδιάσει ο Σερέλης δεν είναι μια επίθεση που η μπάλα να πάει, πάει στο καλάθι. Πάει στην baseline για να κάνει επίθεση καταρχάς 24 δευτερολέπτων σωστά. Και τους έδειξε συστήματα πώς και... θα ανοιχτεί ναι. η μπάλα για να μην υπάρχει πρόβλημα στο κατέβασμα της. Και η λογική λέει ότι η καρδίτσα πρέπει να κάνει γρήγορα τα φάουλ χωρίς εσκεμμένο, χωρίς αντιαθλητικό. Κολοβέρος στην επαναφορά. Πίεσε ο Πριτζέτ. Πήρε την μπάλα ο Κόλ. Δεν δόθηκε εδώ φάουλ από τον Πριτζέτ στον Κόλ. Ούτε τώρα κάνει φάουλ η καρδίτσα, όμως κλέβει την μπάλα. 81-80, έκλεψε ο Χάντερ. Τσούκας, Πριτζέτ, βλέπει το ρολόι, 81-80. Ισορροπία τρόμου, 81-80. Κλέβει ο Κόουλ, αλλά η μπάλα στο πόδι του. Στο πόδι του Πριτζέτ. Στο πόδι του Πριτζέτ έκλεψε την μπάλα μετά το κλέψιμο του Χάντερ ο Κόουλ για το Λαύριο. Ο Χρήστος Σερέλης ζητάει αλλαγή, αλλά ο Βαγγέλης Αγγέλου πάει στην κυρία Τσαρούχα. Το συζητάνε. 4,6, εδώ είναι η φάση. Ο Πριτζέτ. Ναι. Ο Πριτζέτ έβγαλε την μπάλα. 81-80. 4,6 τα δευτερόλεπτα. Αν επαναφέρει σωστά την μπάλα το Λαύριο, αγκαλιάζει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. 81-80. Φάουλ από τον Πριτζέτ, αλλά είναι μόλις το πρώτο της καρδίτσας σε αυτό το δεκάλεπτο. 3,5 τώρα τα δευτερόλεπτα. Είπαμε ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, το γεγονός ότι δεν είχε κάνει κανένα φάουλ η καρδίτσα ήταν σε βάρος της και αποδεικνύεται. Οι διαιτητές θα δουν και το χρόνο αν κύλησε πιο γρήγορα ή όχι. Το ρολόι δείχνει 3,5 δευτερόλεπτα. Θα δουν το replay που θα δώσει ο σκηνοθέτης μας Σπύρος Δαγκλής μαζί με τους συναδέλφους στο βάνο εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΡΤ. Στο επόμενο κλικ, στο επόμενο καρέ γίνεται το φάουλ, συνεπώς θα προσθεθούν κάποια δέκατα. Έχω την εντύπωση από την εικόνα που βλέπω, αλλά οι διαιτητές θα αποφασίσουν. Έτσι κι αλλιώς ήταν το πρώτο, μόλις το πρώτο φάουλ της καρδίτσας, 81-80. 4,2, σωστά. 4,2 τα δευτερόλεπτα. Θα διορθωθεί ο χρόνος και μετά θα συνεχιστεί το παιχνίδι για να ολοκληρωθεί. Τάκη Κουλουμπή. Εδώ είμαστε. 4,2. Πάμε. Ο Ζάρας στην επαναφορά. Άλλο ένα φάουλ. Ο Τσούκας αυτή τη φορά στον Κόουλ.
δεύτερο ομαδικό της Καρδίτσας, 3,2. Κινέζικο μαρτύριο, 81-80. Το Λαύριο είναι αγκαλιά με την νίκη. Πρέπει να κάνει λάθος, να αυτοκτονήσει τώρα για να τη χάσει. Άλλο ένα φάουλ. Το τρίτο από τον Χάντερ. Τι ζητάει η Τάκη Κουλουμπή ο Χρήστος Σερέλης, αντιαθλητικό? Ναι, ακριβώς. Θα το δει όμως. Οι διαιτητές θα πάνε να το δούνε. Στα 2,6. 81-80. Απλό φάουλ, 2,6 δευτερόλεπτα για το τέλος. Απλό φάουλ, 81-80. Μπορεί να κάνει άλλο ένα η Καρδίτσα χωρίς να έχει βολές το Λαύριο, αν δεν κλέψει την μπάλα. Αλλά πλέον ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Με όλα αυτά τα φάουλ καθυστερήσαμε υπερβολικά. Δεν θα προλάβουμε εν τέλει συνέντευξης. Νέο φάουλ, 5ο του Ντελόριερ, 4ο της Καρδίτσας. 1,8. Αν κάνει ένα ακόμη, εφόσον δεν κλέψει την μπάλα, θα έχει βολές το Λαύριο πλέον. Ο Ντελόριερ με 5 αποβάλλεται. Το Λαύριο πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη. Με βραχία κεφαλή ενός πόντου, ή αν γίνει κι άλλο φάουλ, θα δούμε, μπορεί να γίνουν 2 ή και 3 οι πόντοι της νίκης. 1,8. Ένα δευτερόλεπτο και 8 δέκατα. 81-80. Ζάρας πάλι στην επαναφορά. Μόνο να βάλει την μπάλα στο πάτωμα θέλει το Λαύριο για να πανηγυρίσει την παρθενική του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Το κάνει ο Γιώργος Μιχαλός. Τέλειωσε το παιχνίδι. Το Λαύριο πετυχαίνει την πρώτη του νίκη και την πανηγυρίζουν έξαλα παίκτες, παράγοντες, προπονητές, φίλαθλοι εδώ στο κλειστό της Λαυροϊτικής. Μπράβο, φωνάζει ο Σωτήρης Νικολαίδης, ένας από τους συνεργάτες του Χρήστου Σερέλη. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.